Έχουμε να κάνουμε ένα προδιαγεγραμμένο και διαχρονικό έγκλημα. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που πιάνει η πυρκαγιά να κεγόμαστε, κάθε φορά που βρέχει να πνιγόμαστε. Και αυτό δεν είναι φαινόμενο τον τελευταίο διαστήματος, αλλά είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο εντοπίζεται στη χώρα μας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν έχουμε να κάνουμε με τις όποιες διαχειριστικές αδυναμίες ή με την όποια διασπάθηση χρήματος. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο αν για όλα αυτά φταίει, για παράδειγμα, ο Περιφερειακός της Θεσσαλίας, που έχει ευθύνες. Δεν τα αμφισβητεί κανείς. Αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μια συνειδητή επιλογή που όλα αυτά τα χρόνια θεωρούσε κόστος όλες αυτές τις υποδομές, οι οποίες θα μπορούσαν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία του κόσμου από την εκδήλωση των φυσικών φαινομένων, δηλαδή να περιορίσουν τις επιπτώσεις των φυσικών φαινομένων. Και αυτό σε μια εποχή όπου βεβαίως περιμένουμε αυτά τα φαινόμενα, είναι γνωστό. Άρα λοιπόν μπορούμε να τα προβλέψουμε και να έχουμε ένα σχέδιο άμεσης αντιμετώπισης. Δεύτερον, υπάρχουν όλα τα μέσα επιστημονικά να μπορέσουμε να καθορίσουμε τι ακριβώς χρειάζεται για την αντιπλημμυρική, την αντιπυρική, αντισεισμική προστασία και ταυτόχρονα αυτό να το υλοποιήσουμε. Δεύτερον, τώρα τι γινώσατε. Γινώσατε κάποια αποσπασματικά έργα, τα οποία ήταν πάντοτε μετά από τις καταστροφές. Που αυτή η αποσπασματικότητα επί της ουσίας τι έκανε, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά μπορεί να, και ίδια να μετατραπεί σε μέρος του προβλήματος από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωμένη διαχείριση. Άρα δηλαδή να έχουμε το φαινόμενο του ντόμινο μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτή λοιπόν η πολιτική, η οποία στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προκρούστια λογική του κόστους ωφέλους, υλοποιήθηκε με συνέπεια από όλες τις κυβερνήσεις και από όλες τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές, με βάση τις ευθύνες που έχει ο καθένας και το κομμάτι το οποίο του αναλογεί. Ένα ζήτημα στο δεύτερο θέμα, εδώ βλέπουμε μια επιλεκτική αδυναμία του κράτους να μπορέσει να προστατεύσει ή να παρέμβει έγκαιρα στο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτών των φυσικών φαινομένων. Παρουσιάζεται ιδιαίτερα αδύναμο, σχεδιασμό χωρίς μέσα, ενώ την ίδια στιγμή είναι πάρα πολύ ικανό όταν πρόκειται να υλοποιήσει τις κατευθύνσεις και τους σχεδιασμούς που εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα, τόσο όσον αφορά σε υποδομές, όσο και σε μέσα. Δηλαδή, δυνάμεις καταστολής είναι πανέτοιμες να χτυπήσουν το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Και αποτελεί πρόκληση να μην μπορούν να παρεύουν αυτές οι δυνάμεις στις πληγήσεις περιοχές με τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν και ταυτόχρονα να τις διαθέτει για να αντιμετωπίζει το λαϊκό κίνημα που προσπαθεί να προστατεύσει από τους πληστηριασμούς πρώτη κατοικία την ίδια στιγμή. Άρα λοιπόν βλέπουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί υπεύθυνοι και απέναντι σε αυτούς πρέπει να στραφεί η λαϊκή οργή και αγανάκτηση. Και το δεύτερο κομμάτι το οποίο θα θέλαμε να βάλουμε είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία και με βάση και την τοποθέτηση κ. Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, η επόμενη μέρα θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ακολουθήσουν μια σειρά μέτρα τα οποία όχι μόνο θα ανακουφίσουν το λαό, δεν θα αποκαταστήσουν τις τεράστιες καταστροφές, αλλά αντίθετα θα εμφανιστούν ως ευκαιρία για να περάσουν μια σειρά αντιλαϊκά και αντιδραστικά σχέδια. Για παράδειγμα, τι αναφέρθηκε ο κ. Πρωθυπουργός για την ανάγκη να προχωρήσει υποχρεωτική ασφάλιση των κατοικιών και άλλων περιουσιακών στοιχείων στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Δηλαδή την αδυναμία, την θελημένη αδυναμία του κράτους να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και περιουσία, τη μετατρέπουν ως ευκαιρία για τα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλειας να μπορέσουν να την κερδίσουν από τον πόνο και την αγωνία του λαού. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ή οι διάφορες σκέψεις οι οποίες γίνονται και οι οποίες ενδεχόμενα το επόμενο διάστημα να πάνε στα σκέπια για τα διάφορα τέλη που θα κληθεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός για να χρηματοδοτήσουν, όπως λέει, το Ταμείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Αυτές λοιπόν οι σχεδιασμοί σε βάρος των αναγκών.
και ταυτόχρονα η όποια αποκατάσταση υπολείπεται από το να καλύψει το σύνολο των καταστροφών που είναι σε κατοικίες και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και δραστηριότητες των αυτοκτονών. Και βεβαίως δεν παίρνει υπόψη του ότι για τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια με βάση τις εκτιμήσεις των ειδικών επιστημόνων ότι θα χρειαστεί περίπου 3 έως 5 χρόνια για να αποκατασταθεί το έδαφος και να μπορέσει να υπάρξει παραγωγική δραστηριότητα των αγροτοκτονικών, θα έχουν τεράστια απώλεια εισοδήματος που επί της ουσίας είναι σαν να τους διώχνει από τις περιοχές.